Οι ακροδεξοί οι οποίοι αντιπαρατάσσουν στην εισβολή του Ισλάμ την δικιά τους φασιστική αντίληψη, αφενός τρομάζουν τους πολίτες που δεν θέλουν αυτή να είναι η διαχείριση των πραγμάτων και αφετέρου καθιστούν συμπαθείς σε κάποιο μέρος του πληθυσμού τους Πακιστανούς οι οποίοι δέχονται επιθέσεις, δηλαδή όταν ορμάς και μαχαιρώνεις κάποιον, είναι συμπαθές το θύμα σε ανθρώπους που έχουν σώα στα σφρένας. Μόλον ότι λέμε ότι θα έπρεπε να μην βρίσκεται εδώ. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς ότι κάποιοι δικοί μας έχουν αποφασίσει αυτός να είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης. Διότι όταν αρχίζουν και βγαίνουν τα μαχαίρια και εσύ δεν είσαι μαχαιροβγάλτης, δεν είσαι ικανός χειριστής μαχαιριού, θα πρέπει να αποφασίσεις ανάμεσα στο να γίνεις χειριστής μαχαιριού, κάτι το οποίο ακυρώνει την ύπαρξή σου, ή να βρεθείς ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά και δεν ξέρω ποιον θα πάρει μπάλα. Δηλαδή, όσοι σκέφτονται τη δικτατορία, το είπα κι άλλη φορά, αλλά θα το ξαναπώ γιατί πολύ τσιμπάν σε αυτή την απάτη, όσοι σκέφτονται τον φασισμό και τη δικτατορία της μιας πλευράς ως απάντηση στον φασισμό και τη δικτατορία της άλλης πλευράς ή στην ανοχή του κράτους προς τον Ισλαμικό φασισμό, τότε δυστυχώς υπονομεύουν το μέλλον της χώρας, διότι οδηγείται ή σε εμφύλια σύγκρουση ή σε μια δικτατορία στην οποία δεν ξέρω αν αυτός ο οποίος τελικά θα αποφασίσει για τη ζωή σου θα είναι ο Ρομπεσπιέρος, ο Μαρά, ο Δαντών ή θα είναι ένας ανθρωπιστής, ας πούμε, ο Ρουσό, για παράδειγμα, λέω τώρα κάνοντας έναν αναχρονισμό για τη ζωή σου. Διότι πολύ πιθανόν σε μια τέτοια κατάσταση να επικρατήσουν οι ακραίοι, οι οποίοι να σε θεωρήσουν εχθρό του λαού αν δεν είσαι ακραίος και να συμβεί κάτι αντίστοιχο σαν και αυτό που έγινε στον εμφύλιο. Όπου αυτοί που την πάντησαν κυρίως ήταν οι μετριοπαθείς. Μιλάω για τους μετριοπαθείς και των δύο πλευρών. Δηλαδή υπήρχαν και μετριοπαθείς αριστεροί οι οποίοι κατεσφάγησαν από διάφορους έτσι διαπρίσιους θειασότητες του εθνικού κράτους τότε. Βεβαίως τις μεγάλες σφαγές τις έκαναν οι αριστεροί εις βάρος των δεξιών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ήσουν μετριοπαθείς τότε την είχες βαμμένη. Αν έλεγες δηλαδή ότι εγώ θέλω, παιδί μου, έχω την οικογένειά μου, τη δουλειά μου, ξέρω εγώ, τα χωράφια μου, τα κατσικάκια μου ή το μαγαζί μου, δεν θέλω να μπλέξω τώρα μεταξύ σας, θα έχεις σφαχτεί ή από τον έναν ή από τον άλλον σίγουρα, κυρίως από τον έναν, έτσι, από τον κόκκινο. Όλοι αυτοί λοιπόν δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο είναι ευνοϊκό διαπράξεων ή παραλήψεων για την εξάπλωση του Ισλαμισμού. Και